μπορούμε, έτσι, φάσα για να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί, έτσι να ταρακουνηθούμε λίγο. Ένα πανικό έγινε. Δημήτρη, τι λες? Ξέρεις τι να γίνει. Αν τον έβλεπα, μπορεί να καταλάβουν ότι είναι ψεύτικος. Αλλά επειδή απέφυγαν να τον δουν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός, δεν τον κοιτάζαν καν. Και έτσι δεν τι να φανταστεί ότι είναι ψεύτικος τώρα, τον βλέπεις πρωί-πρωί μπροστά σου, ανοίγει το φέρετρο. Βλέπεις ένα δίπλα σου είναι πτώμα, ας πούμε. Από την κούραση δεν είναι. Εντάξει. Άρα στο τέλος έφυγε και το φέρετρο, έτσι. Αλλά είχε. Πάλι καλά. Εγώ θα είχα λιποθυμήσει τουλάχιστον. Αν δεν είχα μείνει από την καρδιά μου. Είχα μείνει άφωνη. Για δούμε τον κόσμο, το μικροφωνάκι το έχουμε. Ναι, αμέ. Έτσι, μπράβο. Εδώ να πάμε στα κορίτσια μας. Καλημέρα σας. Πώς σου φάνηκε η φάρσα, ε? Εσύ άμα σου συνέβαινε... Εγώ θα έμενα από καρδιά. Θα έμενες από καρδιά, θα αλλάζετε θέση, έτσι, με τον κύριο. Εσύ τι θα πάθαινες? Ήταν λίγο σκληρό η αλήθεια είναι, οπότε δεν ξέρω. Είναι σκληρό, αλλά οι ξένοι έχουμε δει ότι κάνουν φάρσες ακόμα πιο τραβηγμένες από αυτές. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Εντάξει, μετά εξηγούν στον κόσμο ότι είναι φάρσα και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αλλά πραγματικά, επειδή έχουν γίνει και τα πάντα τόσα χρόνια σε ανάλογες εκπομπές, δηλαδή ψάχνουν να βρουν ό,τι πιο ακραίο υπάρχει, ό,τι πιο ακραίο γίνεται, για να τσιτάρουν λίγο έτσι τον άλλον. Εσένα πώς σου φάνηκε? Σε βλέπω, έχεις τρομάξει ακόμα, δηλαδή έχεις ένα φόβο στα μάτια σου ζωγραφισμένα. Ή το ζωγράφεις το πρωί πριν φύγεις από το σπίτι, ξέροντας ότι θα έρθεις εδώ και δεν ήξερες τι θα συναντήσεις? Γιατί εδώ κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσεις. Είναι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη ανατροπές. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φάρσα? Πιστεύω δεν θα προλάβω να αντιδράσω καν. Θα χαμήρει. Ναι, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.